Με τη σημερινή μας κινητοποίηση θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια μετατροπής της περιοχής του Εύρου συνολικά της Αλεξανδρούπολης, της περιοχής συνολικότερα, της μετατροπής της λοιπόν σε ορμητήριο των ατοικών φωνιάδων, αλλά και σε στόχο των αντίπαλων προς αυτές δυνάμεων. Είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη η εμπλέκει περαιτέρω και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη η κατάσταση στην περιοχή. Η νατοϊκή άσκηση που είναι σε εξέλιξη και θα είναι σε εξέλιξη το επόμενο διάστημα και η συμμετοχή βέβαια της περιοχής μας σε αυτή, όπου γίνεται πραγματικά μια απόβαση το επόμενο διάστημα χιλιάδων αμερικανονατοϊκών μακελάριδων με στρατιωτικό υλικό, στρατιωτών και ούτω καθεξής, οι οποίοι θα μεταφερθούν στα σύνορα με τη Ρωσία, στέλνοντας μήνυμα βέβαια και στην Κίνα. Αυτοί οι μιλόπετρες των ανταγωνισμών σίγουρα γίνονται για τα αντιτιθέμενα συμφέροντα μεγάλων ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων που εκφράζουν και εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν έχουν να κάνουν με το συμφέρον του λαού. Πολλοί λένε ότι θέλουν να μας πείσουν ότι αυτή η άσκηση και η συμμετοχή της χώρας μας, το να γίνει δηλαδή η χώρα μας πρωτοπαλίκαρο στην Ατοϊκή Συμμαχία, θα της προσφέρει ασφάλεια αλλά και επενδύσεις. Κατά τη γνώμη μας και η ιστορία πλούσια σε γεγονότα και συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης. Ίσα ίσα όπου έχει βρεθεί έχει φέρει τον πόλεμο, την καταστροφή, το διαμελισμό κρατών και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί δηλαδή να προσφέρει ασφάλεια στην περιοχή μας. Ίσα ίσα που βλέπουμε ότι αυτή η άσκηση πραγματοποιείται την ίδια ώρα που η τουρκική αστική τάξη εντείνει την προκλητικότητά της με το τσεσμέ να σουλατσάρει στο Αιγαίο και όλα αυτά τα ζητήματα που συνεχίζονται. Επίσης προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο. Η ανάπτυξη με τα ματοβαμμένα δολάρια που μας τάζουν είναι μια απάτη, είναι ένας μύθος. Αν θα κερδίσει κάποιος θα είναι ορισμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν κομμάτι από την πίτα όλων αυτών των ανταγωνισμό που υπάρχουν, δεν θα κερδίσει τίποτα λαός. Και αυτό γιατί όλες αυτές οι εξελίξεις γίνονται στο φόντο της νέας καπιταλιστικής κρίσης, όπου κάνει τους μονοπωλιακούς ομίλους να σφάζονται και μεταξύ τους για τις αγορές και τα λοιπά και τα κέρδη τους, αλλά τους κάνει και πιο επιθετικούς απέναντι στο λαό, απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντά τους γίνονται ακόμη πιο επιθετικοί και απέναντι στο λαό και στους εργαζόμενους, με την καταστολή, με τα μέτρα τα δεκάωρα και όλα αυτά που ετοιμάζουν περαιτέρω, και βέβαια γίνονται ακόμα πιο επιθετικοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Δυστυχώς οι οικονομικοί πόλεμοι, ο πόλεμος που βλέπουμε, ανταγωνισμοί τώρα που γίνονται για τα εμβόλια και όλο καθεξής, σπάνια παραμένουν μόνο οικονομικοί ή οτιδήποτε άλλο. Από αυτήν την άποψη οι κίνδυνοι για το λαό μας μεγαλώνουν και χρειάζεται να βγει μπροστά, να μην παραμείνει κομπάρσος σε αυτές τις πρόβες πολέμου που ετοιμάζουν, να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να μπει μπροστά, να δυναμώσει αγώνας ενάντια στους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς, ενάντια σε αυτούς τους οργανισμούς που δεν φέρνουν την ειρήνη και την ασφάλεια, ίσα ίσα το μακέλεμα των λαών.